εξελεύσεται ως εξταίατος η αδικία αυτών. Διήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας, λέγει ο 7ος στίχος του 72ου δευτέρου ψαλμού. Δηλαδή, από τη διεφθαρμένη καρδιά τους, αυτών οι οποίοι ζουν μέσα στην ασέβεια, στην ανομία και στην αδικία, από την διεφθαρμένη καρδιά αυτών θα βλαστήσει η αδικία, όπως βλαστάνουν τα φυτά από εδάφη, λιπαρά πλούσια σε λιπάσματα. Οι πονηρές διαθέσεις και επιθυμίες της καρδιάς τους έχουν ξεχυλήσει και ξεπεράσει κάθε όριο και μέτρο. Διήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας. Η αδικία, ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος, θα βγει από τους ευτυχούντας, αυτούς οι οποίοι ναι μεν έχουν όλα τα καλά στη ζωή τους, αλλά δεν αγαπούν τον Θεό και ο κόσμος ονομάζει ευτυχισμένους. Αλλά από αυτούς θα βγει η αδικία άφθονη, όπως βγαίνει από το στέαρ, το οποίο είναι το λίπος, και έτσι πλούσια θα βγει και αυτή, όπως λιπαρό είναι και εκείνο που τρέχει από το, όπως το ονομάζει ο Άγιος Νικόδημος, ο ξύγκι. Ή ακόμα ως στέαρ, ο ξύγκι ονομάζει την καλοπάθεια, την τρυφή, την καλοπέραση. Και λέγει λοιπόν ότι από αυτήν την πολλή τρυφή, από αυτήν την πολλή ασωτεία, θα βγει η αδικία και θα βγει άφθονη. Γιατί έτσι γίνεται όταν ο άνθρωπος δεν κακοπαθεί για τον Θεό, αλλά αντίθετα κυλιέται μέσα στις ειδονές, αυτός ο άνθρωπος αδικεί. Αδικεί πρώτα τον Θεό, αφού δεν τον ευγνωμονεί, δεν τον ευχαριστεί και δεν ασκείται για χάρη του Θεού. Αδικεί όμως και τους άλλους ανθρώπους, από τους οποίους αρπάζει ό,τι μπορεί για τη δική του απόλαυση. Διήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας. Οι ευτυχούντες αμαρτωλοί, λέει, ήρθανε σε βεβαία διάθεση και έξι της αδικίας. Έξις ονομάζεται η βέβαιη διάθεση, η κλίση της καρδιάς σε οποιοδήποτε πράγμα. Έτσι λοιπόν και για τους ασεβείς μπαίνει στο βάθος της καρδιάς τους αυτή η διάθεση και αποκτούν αυτή την κακή έξι, την έξι της αδικίας, της πονηρίας, της ασωτείας, της κάθε αμαρτίας. Και με μελέτη και σκέψη ελάχισαν τα πονηρά και όχι κατά συναρπαγήν ή άγνοια. Γι' αυτό λέγει στη συνέχεια στον 8ο στίχο, διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Δηλαδή σκέφτηκαν με πονηρία το κακό για τους άλλους. Και όπως πονηρές ήταν οι σκέψεις τους, έτσι γεμάτα πονηρία ήταν και τα λόγια τους. Με φωνή υπερήφανη και αγέροχη διαλαλούσαν ασύστολα τα αδικήματα που διέπραξαν. Και πόσες φορές το παρατηρούμε οι ασεβείς να διηγούνται με κάφιση τα αμαρτήματα, τα εντός εισαγωγικών κατορθώματά τους, τις κακίες τους και τις πονηρίες τους. Με μελέτη και με σκέψη έκαναν, ελάλησαν και έκαναν την κακία. Και όχι επειδή έτυχε, επειδή βρέθηκαν σε μία δύσκολη κατάσταση και συνυρπάγησαν ή επειδή αγνώσαν. Εκ προμελέτης ελάλησαν εις το ύψος, δηλαδή κατά το υψής του Θεού. Αυτό σημαίνει αδικία εις το ύψος, ελάλησαν. Και τι είπαν? Είπαν ότι δεν είναι αυτός Θεός. Είναι αδικία το να αποστερεί κάποιος την δόξα του Θεού
και να την αποδίδει στους άλλους. Και αυτό κάνει ο ασεβής. Αντί να δοξάζει το Θεό για όλα όσα απολαμβάνει, για όλα όσα του χαρίζει ο Θεός, αυτός αποδίδει τα αγαθά στον εαυτό του, στην εξυπνάδα του ή σε άλλα πράγματα και περιστάσεις. Και κάθε άνθρωπος που λαλεί ανάξια του Θεού, δηλαδή δεν ομιλεί όπως πρέπει για τον Θεό, αδικία εις το ύψος λαλεί. Αυτός αδικεί τον Θεό, αυτός μιλάει κατά του Θεού, επιτίθεται εναντίον του Θεού. Γιατί ύψος είναι η Θεότης και τίποτε πάνω από αυτήν δεν υπάρχει υψηλότερο. Ο Άγιος Προφήτης Ιωάννης ο Πρόδρομος, που σήμερα γιορτάζουμε τη σύλληψη, είναι ο μεγαλύτερος από όλους τους Αγίους. Αυτός, όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος, είναι ο μείζων εν γεννητής γυναικών. Δεν γεννήθηκε, ούτε θα γεννηθεί άλλος σαν τον Τίμιο Πρόδρομο. Γι' αυτό και σήμερα η Αγία μας Εκκλησία πανηγυρίζει την σύλληψή του και δοξάζει τον Θεό, γιατί μας χάρισε Αυτόν ο οποίος είναι ο λίχνος, ο οποίος ετοίμασε τον δρόμο για το φως. Ο λίχνος, ο οποίος επίησε λαών κατασκευασμένων, όπως προφήτεψε ο Άγιος Αρχάγγελος Γαβριήλ και το ακούσαμε προηγουμένως στο Ιερό Ευαγγέλιο, όπως προφήτεψε εις τον προφήτη Ζαχαρία, αλλά και σε όλους εμάς. Λαών κατασκευασμένων, δηλαδή λαό προετοιμασμένο για να δεχθεί το κήρυγμα του Χριστού, που είναι κήρυγμα μετανοίας, ετοίμασε ο Τίμιος Πρόδρομος. Και ο ίδιος δεν έκανε άλλο κήρυγμα παρά πάλι έλεγε «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών». Ας προσευχόμαστε με δέρμη στον Τίμιο Πρόδρομο, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη παρησία εις τον Θεόν. Και ας φροντίζουμε και εμείς να μην λαλούμε αδικία κατά του Θεού, να μην εγκολπωνόμαστε τη δόξα του Θεού, να μην οικειοποιούμαστε αυτό που ανήκει στο Θεό, αλλά για κάθε τι που απολαμβάνουμε, είτε αυτό μας φαίνεται καλό είτε κακό, να δοξάζουμε τον Θεό. Πρέπει, όπως λένε οι Άγιοι μας, να λέμε δόξα τον Θεό για όλα. Δόξα τον Θεό πάντων ένεκεν, επαναλάβανε συχνά ο Άγιος, ο έτερος μεγάλος Άγιος Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ας παρακαλούμε τον Τίμιο Πρόδρομο να ετοιμάσει και την καρδία μας, να την κάνει κατασκευασμένη για τον Θεό, να την κατασκευάσει για τον Θεό, να την προετοιμάσει ώστε να δεχθεί τη Θεία Χάρη και να γίνει καθηγητήριο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον μας. Αμήν.